τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρο Αραχοβίτη φιλοξένησε εκπομπή 60 λεπτά στην ύπαιθρο της τηλεόρασης Νότος με τον Χριστόφορο Παπαδάκη, όπου αποκάλυψε σημαντικές ειδήσεις για τον αγροτικό τομέα της Κρήτης. Σημαντικές ειδήσεις που αφορούν τους αγρότες της Κρήτης αποκάλυψε στην εκπομπή 60 λεπτά στην ύπαιθρο του Notos TV και στον δημοσιογράφο Χριστόφορο Παπαδάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχοβίτης. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τη χορήγηση ποσού περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ στους κτηνοτρόφους του νομού Ρεθύμνου, οι οποίοι επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα με τη μορφή έκτακτης κρατικής ενίσχυσης. Το πρώτο που ανακοινώθηκε σήμερα στη συνάντηση με τους συλλόγους των κτηνοτρόφων της Κρήτης ήταν η στήριξη με μια κρατική ενίσχυση ίσονος σημασίας, το γνωστό de minimis, για τους κτηνοτρόφους και του Ρεθύμνου με 4 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσει τη στήριξη, μάλλον πριν 2 εβδομάδες, την στήριξη των κτηνοτρόφων του νομού Χανίων για τις επανειλημμένες ζημίες που έγιναν από τα καιρικά φαινόμενα. Είχαμε το αίτημα των κτηνοτρόφων και του νομού Ρεθύμνης γιατί είχαν αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα. Το αίτημα ικανοποιήθηκε στα πλαίσια των δυνατοτήτων και του προϋπολογισμού και της κατάστασης της οικονομίας. Προχωράμε στη στήριξη και των κτηνοτρόφων του νομού Ρεθύμνης. Ο κύριος Αραχοβίτης μίλησε και για τις καταστροφές των αμπελιών της Κρήτης από τον παγωμένο αέρα, τονίζοντας ότι είναι ενήμερος για την κατάσταση, ενώ όμως τόνισε έχει ήδη δώσει εντολή σε εκτιμητές για να υπολογιστεί το μέγεθος της ζημιάς. Δόθηκε η εντολή, οι εκτιμητές, οι γεωπόνοι του οργανισμού στο νησί να σπεύσουν και να εκτιμήσουν τη ζημιά. Θεωρώ ότι ακόμα είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε το μέγεθος της ζημιάς, όμως όπως οι αγρότες μας στην Κρήτη ξέρουν, ήδη οι εκτιμητές έχουν πάρει μια πρώτη εικόνα για το τι έχει συμβεί από τον παγωμένο αέρα που είχαμε στα πρώτα βλαστικά στάδια που όπως ξέρετε είναι και τα κρίσιμα βλαστικά στάδια. Οι εκτιμητές έχουν πάρει εικόνα, μας έχουν μεταφέρει εικόνα, περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται η ζημιά. Ο Υπουργός μίλησε και για την ανάπτυξη της έρευνας προς το όφελος των παραγωγών, ενώ σημείωσε ότι πρέπει η παραγωγή να είναι έτοιμη για οποιαδήποτε απειλή. Χρειάζεται να αναπτύξουμε την έρευνα προς όφελος των παραγωγών και προς όφελος της παραγωγής. Και των παραγωγών και της παραγωγής. Είναι αλήθεια ότι τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που πέρασαν μεγάλα ποσά και προς τους αγρότες για να εξυγχρονίσουν τις καλλιεργίες τους και προς την έρευνα για να αναπτύξει άμυνες, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά και οι αγρότες μας το ξέρουν καλύτερα και οι επιστήμονες ακόμα περισσότερο, ότι πάντα θα υπάρχει μια απειλή. Μάλιστα, ο Υπουργός παραδέχτηκε σε σχετική ερώτηση του Προέδρου της Ομάδας Αμπελιουργών και Ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης Πρία Μερονιμάκη ότι η Κρήτη έχει πληγεί πολύ περισσότερο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, τόνισε ότι ο φάκελος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για διεκδίκηση κονδυλίων λόγω κλιματικής αλλαγής είναι ενιαίος για όλη την χώρα. Κρήτη, συμφωνούμε πρώτα απ' όλα ότι η Κρήτη περνάει τη μεγαλύτερη κρίση κλιματικής αλλαγής από όλη την υπόλοιπη χώρα. Γιατί αυτό συμβαίνει. Η Κρήτη σήμερα με την Αθήνα. Πριν λίγο κατέβηκα από την Αθήνα. Όλοι παραδέχτηκαν που ήμουν με άνθρωπους από όλη την Ελλάδα ότι στις υπόλοιπες περιοχές, όσον αφορά τις έντονες βροχοπτώσεις και όλα αυτά, είναι πιο ομαλά τα πράγματα. Η Κρήτη λοιπόν περνάει τα τελευταία χρόνια έντονα καιρικά φαινόμενα. Είτε αφορά κάψονες, είτε εξωτερικές καταστάσεις, είτε πυρηνικές. Η Κρήτη είναι το νοτιότερο άκρο που έχουμε στην Ελλάδα. Και μαζί με την Κύπρο, που είναι ακόμα νοτιότερα, νοτιοανατολικότερα, είναι τα νοτιότερα σημεία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αγανάκτησή του για την οριστική διακοπή των εργασιών στον κόλπο του Δερματά εξέφρασε ο ανάδοχος του έργου Γιώργος Μπόκος, ενώ αιχμηρή ήταν και η τοποθέτηση του υποψήφιου δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη για τις οδυνηρές εξελίξεις. Την οριστική διακοπή των εργασιών για τη διαμόρφωση του κόλπου του Δερματά και τη δημιουργία τεχνητής πλάζ, υπογραμμίζοντας μια σειρά από λάθος διαδικασίες και επιλογές της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά τη διαδικασία, προκάλεσε την αγανάκτηση του εργολάβου Γιώργου Μπόκου, ο οποίος καλεί τη Δημοτική Αρχή να λύσει άμεσα το πρόβλημα, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της. Βεβαίως, τώρα έχουμε μπλέξει σε μια κατάσταση κράμερ εναντίον κράμερ. Αν έχετε δει το έργο, δηλαδή κράτος εναντίον κράτους, οι ζημιές είναι τεράστιες, καθυστερήσεις μεγάλες. Μας έχει βγάλει έξω από το πρόγραμμά μας. και βεβαίως τώρα που έχει καλό καιρό πάλι δεν μπορούμε να εργαστούμε. Σύμφωνα με τον κύριο Μπόκο, από την πλευρά της εργολαβίας δεν έγινε καμία παράληψη, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η κατάσταση είναι ζημιά για τους ίδιους τους δημότες. Μάλιστα, αυτοί οι κυρισμοί θέτουν σε κίνδυνο όσον αφορά στην υλοποίησή του ένα έργο που νοίζει το Ηράκλειο. Στη Δημοτική Αρχή ή στον εργολάβο, αλλά προκαλούν σε όλη την πόλη του Ηρακλείου και πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους. Και το λέω ξεκάθαρα, έπρεπε να είχαν λύσει το θέμα πάρα πολύ καιρό τώρα, όλοι μαζί. Είναι θέμα δύσκολο, έπρεπε να έχει λυθεί. Από ό,τι καταλάβουμε, ο Δήμος. Απέναντι στο Δημότη, έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Το τονίζω σε όλους τους τόνους. Όλο αυτό η ιστορία με το έργο το συγκεκριμένο είναι εναντίον στο Δημότη του Ηρακλείου. Τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, όλοι αυτοί δρούν είτε από αμέλεια, είτε από έτσι, είτε από αλλιώς διάφορα πράγματα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το έργο το οποίο θα ήταν το μόνο που θα μπορούσε να έχει τελειώσει και να παρουσιαστεί με τη νέα σεζόν. Εχμηρή κατά της Δημοτικής Αρχής, με φόντο την αρνητική τροπή στο έργο του Τερματά, ήταν την ίδια ώρα η αντίδραση της Δημοτικής Κίνησης Ηράκλειο 375 και του επικεφαλής της, υποψήφιου Δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου αυτού αναδεικνύουν την γενικότερη παθογένεια που χαρακτηρίζει τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Προχειρότητα στο σχεδιασμό, αναποτελεσματικότητα στην ορίμανση, αστοχία στην υλοποίηση. Ανακοινώθηκε με μακέτες, αλλά έπασχε στην ουσία και στη θεσμική θωράκισή του. Στην εποχή μας, ένα τόσο περιβαλλοντικά ευαίσθητο έργο είναι αδιανόητο να υλοποιηθεί χωρίς αξιόπιστη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα αντιμετωπίζει το σύνολο των ενδεχόμενων αρνητικών επιβαρύνσεων και θα προτείνει βιώσιμες λύσεις. Η παράκαμψη των σχετικών προβλέψεων με την επίκληση αθεμελίωτων ισχυρισμών περί κατεπήγοντος θίγουν αφενός την νοημοσύνη των πολιτών, αλλά κυρίως δύνανται να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον και στην εικόνα της πόλης μας. Με την σειρά της, η δύναμη πολιτών ανακοινώνει. Στα 12 χρόνια της δημαρχίας του, τι έκανε ο κύριος Κουράκης για τον κόλπο του Δερματά και σε τι κατάσταση τον άφησε. Ο δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός δήλωσε ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα κινηθεί με κάθε νόμιμο μέσο, ώστε το έργο το οποίο εκτελείται να συνεχιστεί. Η παράταξη του κυρίου Κουράκη θα στηρίξει την προσπάθεια του Δήμου ή στηρίζει την άποψη της Crete TV και της Νέας Κρήτης που πιστεύουν ότι το έργο τέλειωσε.